είναι κοντά μας. Ο Δήμαρχος του Αγίου Νικολάου και πρόσωπος της οργανισμού, ο Δήμαρχος του Κουνιανάκης, για να τιμήσουμε σαν σύλλογος εμείς ο Άγιος Νικόλαος και σαν πόλη ο Άγιος Νικόλαος του αρχικός του οργανισμού, τον κύριο Μαρκόπουλο, για την τιμή που κάνει για δεύτερη φορά να έρχεται κοντά μας και να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια και κυρίως για την προσφορά του, το λίγο μπάσκετ. Ποια είναι αυτή, να πούμε δύο λόγια. Ο κύριος Μαρκόπουλος είναι ο πολιτής από το 1968. Όλων εμάς εδώ που είμαστε πολιτές είναι δάσκαλος όσον αφορά τα χρόνια και το επίπεδο. Ξεκίνησε να παίρνει μπάσκετ σε μια ομάδα που δεν υπάρχει, για την ΕΚΟΥ, ιστορική ομάδα 40 εκκλησίες του Ολύμπου. Από εκεί πέρασε στο Δημότητο, έδωξε την Α1 και έχει κάνει προπονητή σε όλες τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Στον Άρη, στον ΠΑΟ, στο Μακεδονικό, στο Ηρακλή, στο Μαρούσι. Έχει πάρει το κύπελλο χώρας το 1993-1994, έτσι πράγμα με τον ΠΑΟ. Έχει ανακηρυχθεί καλύτερος Έλληνας προπονητής το 2008 με τον Μαρούσι τον δικό του. Έφτασε στο Final Four της Ελλάδας τρίτος. Είναι αυτή τη στιγμή ο παλαιότερος εν ενεργεία Έλληνας προπονητής στην Α1. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει τεράστια εμπειρία σε όλα τα κύπελλα. Ξεκίνησα με μικρά παιδιά. Γιατί ήμουν απέκτη σε ομάδα και είχα και την παιδική ομάδα και την εθνική και την προπονούσα εγώ. Το έκανα αυτό επί 10 χρόνια. 10 χρόνια. Συνεχόμενα. Γι' αυτό ξέρω την αγωνία που έχει κάθε ένας από εσάς, αλλά ξέρω και την προσπάθεια κάνει κάθε προπονητής για να μπορέσει να σας βελτιώσει, να σας δώσει τις γνώσεις του για να μπορείτε να γίνετε καλύτεροι. Και γι' αυτό ελπίζω ότι πρέπει να το παρακολουθείτε, πρέπει να προσπαθήσετε πάρα πολύ, να πάρετε αυτά που σας λένε εδώ στο μπάσκετ, να ακούτε τις συμβουλές που σας δίνουν για την εγένεια όλη σας ζωή, ώστε αύριο μεθαύριο, εάν δεν μπορείτε να παίξετε μπάσκετ, για τον Α ή Α, γιατί κάποιος θα γίνει γιατρός, κάποιος θα γίνει μηχανικός, θέλει να συνεχίσει. Ωστε. Εσύ θα έρθεις στο ΠΑΟ, όχι, εγώ θέλαμε να είστε φίλοι αυτοί, οι οποίοι θα παρακολουθούν αυτοί που είναι σήμερα συμπαίκτες. Θα είναι παίκτες, να είστε φίλοι αυτοί, και αυτό θα είναι πιο καλό από όλα. Θέλουμε να φτιάξουμε μια κοινωνία από αγνούς φιλάθλους, οι οποίοι θα έρθουν στο γήπεδο, θα ευχαριστούνται με αυτό το οποίο θα παίζετε εσείς το θέαμα και γενικά ο αθλητισμός θα θέλουμε να προσφέρει αυτό που πρέπει να προσφέρει. Πάνω απ' όλα να κοιτάξουμε. Πάλι θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση που με κάλεσε εδώ, τον Δήμαρχο, ο οποίος και αυτός μπορεί. Από εκεί πέρα τους ορυμούς ο οποίους έχουν. Μένω σε ένα ξενοδοχείο το οποίο με έχουν κατασκλαβώσει αυτοί που είναι υπεύθυνοι στο ξενοδοχείο και η διευθύντρια που έχει ο ξενοδόχος. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Νικλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο Δήμαρχο Σιώσης Κουρενάκης, τον έχουμε κοντά μας σήμερα και πριν να ξεκινήσει να του πούμε ότι σας έχω πει ότι θα μας φτιάξει το γήπεδο και τώρα έχει να κάνει μαζί σας όχι με εμένα πια. Βέβαια, ο κύριος Τζόρτζ ξεχνά το έξω.
είναι κρίση. Γι' αυτό δεν θέλουμε καινούργιο γήπεδο, θέλουμε μόνο το πάτωμα, δεν υπάρχει. Λοιπόν, αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να φτιάξουμε το πάτωμα, να το εξοραίσουμε. Και δεύτερον, να τελειώσουμε το TAP 10, ένα πολύ μεγαλύτερο και καλύτερο μεταξύ. Σήμερα η μέρα είναι για εσάς και είναι σπουδαίο ότι σήμερα στην κρίση ασχολούμαστε με τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Θα προσθέσω σε αυτά που είπε ο κ. Μαρκόπουλος ότι ο φίλαθλος δεν μισεί τον άλλο φίλο. Τους αγαπούμε όλους. Έχουμε τις προτιμήσεις μας, αλλά πάνω απ' όλα είμαστε και πολιτισμένοι άνθρωποι γιατί μας αρέσει το άθλημα. Είναι σημαντικό λοιπόν να δώσουμε βάρος. Σήμερα την πούμε ως ένα μεγάλο άνθρωπο που μας κάνει. Ένα άθλημα το οποίο μας κάνει περήφανος. Γιατί πράγμα υπερηφανεύεται η Ελλάδα στην Ευρώπη? Για τον μπάσκετ. Για τον μπάσκετ. Yeah. Έχουμε κάτι καλύτερο να δείξουμε. Βέβαια. Ελπίζω να σε όλα. Αλλά τον μπάσκετ μας κάνει περήφανος. Και οφείλεται σε ανθρώπους σαν τον κύριο Μαρκόπουλο. Οι οποίοι επί χρόνια το διακονούν, το στηρίζουν, το αγαπούν και έχουν αναδείξει ανθρώπους που έχουν πολύ μεγάλη αθλητική, αλλά και ανθρώπινη αξία. Και γι' αυτό το τιμούμε σήμερα. Και σαν άνθρωποι, σαν προπονητή, για την παρουσία του για δεύτερη φορά στην προσπάθεια που κάνουμε εδώ στον κόσμο.